να τιμίζει τη μέλουσα ζωή εν Χριστώ. Τη μνήμη των Γάλλων που αγωνίστηκαν μαζί με άλλες μεγάλες δυνάμεις στην περίοδο της Κρητικής Επανάστασης στο νησί, τίμησαν κοινοβουλευτικές εκπρόσωποι της Γαλλίας, μέλη της Επιτροπής Άμυνας. Το πρωί στο Φράγκικο Νεκροταφείο Χανίων τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Πεσόντων. Ήρθαμε για να τιμήσουμε την ελληνογαλλική φιλία και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ όπου έχουν ταφεί στρατιώτες που πολέμησαν για τη Γαλλία και για την Κρήτη. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της αποστολής μας για τον έλεγχο των μάχημων στρατιωτών της χώρας μας να έρθουμε να τιμήσουμε τη μνήμη Γάλλων που έχασαν τη ζωή τους μαχόμενοι σε κρητικό έδαφος πριν από 120 χρόνια και να αποδείξουμε ότι η Γαλλία δεν τους έχει ξεχάσει. Η βουλευτής Ανίσα Κεντέρ, εκπροσωπώντας την κίνηση του Μανουέλ Μακρόν, και η Σνάρ Τραστούρ, βουλευτής του κόμματος Θαλάσσιες Άλπεις, έφτασαν στην Κρήτη για να διαπιστώσουν το επίπεδο εξέλιξης προγράμματος αποκατάστασης Γάλλων στρατιωτών. Βρισκόμαστε στην Κρήτη για να ελέγξουμε το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και αφορά στην αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας πληγωμένων και όσων στρατιωτών είναι στα πεδία των μαχών. Μαζί με Γάλλους στρατιώτες, τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας κατά την παραμονή τους στα Χανιά περιηγήθηκαν σε μνημεία της παλιάς πόλης.